Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μόλις ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου, πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Αναβλήθηκαν οι παρελάσεις στις περισσότερες πόλεις στην Πελοπόννησο. Με μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη του Γιακουμάκη παρέλασαν μαθητές στην Καλαμάτα. Ομπάμα για την 25η Μαρτίου. Στη νέα πολιτική της κυβέρνησης, στην προστασία των πολιτών, αναφέρθηκε κατά τη συνέντευξή του ο Γιάννης Πανούσης. Πιθανές αυτοδιοικητικές εκλογές πριν την πενταετία. Υποβροχή πραγματοποιήθηκε η παρέλαση μόνο των στρατευμένων και των εθελοντών στον Άφλιο, παρουσία των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών του τόπου. Η παρέλαση πραγματοποιήθηκε εδώ στον Άφλιο από τους... Ναι, μέχρι τελευταία στιγμή η παρέλαση είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός και έχει πολλά πράγματα τα οποία συμβολίζει. Γι' αυτό και η αναβολή της μέχρι τελευταία στιγμή έπρεπε να εξαρτάται από αποφάσεις που είχαν σχέση με τον καιρό. Είδαμε ότι τα σχολεία καλό θα ήταν να μην παρελάσουν γιατί η βροχή ήταν αρκετή, αλλά τα στρατιωτικά τμήματα και τα υπόλοιπα τμήματα παρέλασαν. Θέλω να τους συγχαρώ όλους και τους μαθητές, γιατί και αυτοί έκατσαν πολλή ώρα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλά φυσικά και αυτούς που παρέλασαν. Χρόνια πολλά σε όλους και πάλι. Επίσημη δοξολογία και καταθέσεις στεφάνων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν στον Άφλιο παρουσία των αρχών του τόπου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού Νίκος Ξεδάκης. Oh.
Μια φλόγαστρα ακούω την ψευδική μελωδία. Πετάει λάστο στα βαθιά μπροστά η Μαρία. Χαίρε, τη λέει η παράδοση, ευλογημένη χαίρε. Ο κύριο μου δεν εσένα. Χαίρε, Μαρία, χαίρε. Επέρασε ο χρόνο πολύ. Ήταν άνοιξη, 25 του Μάρτου. Μια μέρα σαν εκείνη, αστράφει πάλι ο ουρανό. Μια κόρη στεγάζει, ρησουμένη. Τρέμει για μια σε φυλακή. Και αφήνει και περνάει άσπρο. Μια ναυτή ήταν. Ξύπνα, ταράζουν οι φόβοι. Χαίρε, παρθένη, χαίρε. Ο κύριο μου δεν εσένα. Ελλά, ανάστα χαίρε. Ο Βαλαωρίτη, με παραστατικό τρόπο, με ένα πάθρο μεταγενισμού ελληνισμού, μα δίνει το μήνυμα, το θεϊκό σημάδι. Την ημέρα αυτή που διαλέχθηκε, για να εξαγγελθεί στην ανθρωπότητα το μήνυμα τη έλευση του θεατρόπου, την ίδια μέρα η Ελευθερία έκανε τα πρώτα τη αποφασιστικά βήματα για την επιστροφή τη στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο αυτό το γεγονό, γιατί τίποτα δεν μπορεί να γεννηθεί χωρί σπόρο. Και ο σπόρο τη Επανάσταση έμεινε καλά κρυμμένο, μαζεύοντα δυνάμει τέσσερι ολόκληρου αιώνε. Γιατί η σπίθα που έδωσε ζωή σε αυτή τη γέννηση ήταν η πίστη. Η πίστη στο Θεό, η αγάπη για ελευθερία, η πίστη πως ζωή είναι ελευθερία. Και χωρίς αυτή, ελευθερία ή θάνατος. Η κραυγή που ρηγάει όλο το κορμί. Το σύνθημα που αντιστέκεται ακόμη και σε αυτό το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Κανένας συμβιβασμός. Καλύτερα μιας ώρας, ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια, σκλαβιά και φυλακή. Χρόνια πολλά σε όλους. Στον Άφλιο, στην Αργολίδα, στην πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού, του ελευθερωμένου, του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Χρόνια πολλά στο Μοριά, από όπου ξεκίνησε το νέο ελληνικό κράτος και η Επανάσταση. Και χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες που αυτή τη στιγμή αγωνίζονται με αξιοπρέπεια, με επιμονή, με ομοψυχία, να ξαναστήσουν το ελεύθερο ελληνικό κράτος, την ελληνική δημοκρατία στα πόδια της, στη θέση που τους αρμόζει μέσα στην Ευρώπη, της δημοκρατίας, των λαών και της ελευθερίας. Όλα τα μηνύματα σήμερα είναι μηνύματα ελευθερίας, υψηλού φρονήματος και ομονίας. Χρόνια πολλά και καλά για την ημέρα. Νομίζω ότι το μήνυμα του 21 είναι ένα διαχρονικό μήνυμα, πολύ επίκαιρο στις σημερινές ημέρες. Σήμερα ο τόπος μας και οι πολίτες χρειάζονται να εμπνέονται από το μήνυμα του ξεσηκωμού, της υπεράσπισης και του εθελοντισμού για να βρει ο τόπος μας το δικό του δρόμο. Μακριά λοιπόν από πολλά κουτσομπολιά, η πραγματικότητα απαιτεί σοβαρότητα, νυφαλιότητα και πάνω απ' όλα συνεννόηση και συνέργειες. Μόνον έτσι ο τόπος μας θα δικαιωθεί στην ιστορικότητά του, μόνον έτσι ο τόπος μας θα προχωρήσει μπροστά. Είναι μια ακόμη πολύ σημαντική, από τις σημαντικότερες μέρες μνήμης και τιμής του αγώνα του λαού μας για ελευθερία και ανεξαρτησία. Νομίζω πως η Επανάσταση των Ελλήνων το 1821 στέλνει τα δικά της μηνύματα. Μηνύματα όσον αφορά το ότι ένας λαός δεν μπορεί να ζει στην υποταγή και στο ραγιατισμό. Στην υποταγή θα έλεγα απέναντι σε κάθε λογής και κάθε εποχής αυτοκρατορίες και ιερές συμμαχίες. Και δεύτερον, ότι οι συσχετισμοί πως καταγράφονται κάθε φορά είναι κάτι πολύ σχετικό, γιατί όταν ο λαός ο ίδιος παίρνει την απόφαση τη δικιά του να αγωνιστεί και να διεκδικήσει ελπίδα, αξιοπρέπεια και ελευθερία, τότε πραγματικά τα πράγματα αλλάζουν και μπορεί να νικήσει. Νομίζω κατά τη στοιχεία και σήμερα, για να βγει η χώρα μας και ο λαός μας από αυτές τις μεγάλες δυσκολίες στις οποίες έχει μπει, είναι κυρίως υπόθεση δικιά του, της δικιάς του αποφασιστικότητας, αγωνιστικότητας, ενότητας, πραγματικά να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε ξανά αυτά τα οποία μας στερούν. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Τιμούμε σήμερα τους ήρωες που αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία, για την αναγέννηση του έθνους μας. Ταυτόχρονα εμπνεόμαστε από τα ιδανικά τους, τα ιδανικά που θεμελίωσαν την Επανάσταση του 1821 και πρέπει βεβαίως να εμπνεόμαστε και να παραδειγματιζόμαστε από τα διδάγματα της ιστορίας, τις λαμπρές σελίδες της ιστορίας και βεβαίως και τις σκοτεινές που πολλές φορές οδήγησαν τον τόπο μας, την πατρίδα μας σε περιπέτειες. Η ομόνοια είναι το μήνυμα και η ενότητα που σήμερα την χρειαζόμαστε περισσότερο από άλλες φορές, γιατί πραγματικά και η πατρίδα μας σε αυτές τις συνθήκες χρειάζεται και την ομόνοια και την ενότητα και βεβαίως να κοιτάζουμε μπροστά χωρίς τα μικροσυμφέροντα του καθενός, είτε μικροκομματικά ή οτιδήποτε άλλο. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Χρόνια πολλά και από μένα. Είναι μια ιστορική επέτειος και μια θρησκευτική επέτειος.
Η επανάσταση ξεκίνησε όπως προείπε και μέσα στην εκκλησία η κυρία, ότι η σπίθα δόθηκε από τη θρησκεία και ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση και απέδειξε για ακόμα μια φορά τα πόσα μπορεί να καταφέρει ο ελληνισμός όταν αγωνίζεται και πιστεύει για αυτά που αγωνίζεται. Εύχομαι σε όλους τους πολίτες του Ναφλίου, που είναι μια ιστορική και πανέμορφη πόλη, να περάσουν καλά, χρόνια πολλά και του χρόνου. Χρόνια πολλά σε όλους, σε εορτάζοντες και σε εορτάζουσες. Σήμερα η μέρα μνήμης. Τέτοιες μέρες πρέπει να προσπαθούμε να βγάζουμε τα συμπεράσματα που πρέπει και τα διδάγματα που πρέπει. Η αγωνιστικότητα και η θέληση ενός λαού μπορεί να αλλάξει την ιστορία του. Αυτό είναι σίγουρο. Τι σημαίνει όμως ένας λαός? Ένας λαός σημαίνει άνθρωποι. Άρα πρέπει να αλλάξουμε οι άνθρωποι πρώτα. Να δούμε πώς σκεφτόμαστε κάθε μέρα. Να δούμε αν αυτό που λέμε ομοψυχία και ενότητα και είναι τα απαραίτητα για να προχωρήσουμε μπροστά, τα εφαρμόζουμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Αλλάζουμε εμείς, αλλάζει και η ιστορία μας. Μιμούμαστε και τους προγόνους μας που τους γιορτάζουμε και σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι γνωστό ότι οι μέρες της Εθνικής Παλιγενεσίας είναι μέρες που τονίζουν ότι ο λαός μας ενωμένος μπορεί να πετύχει πολλά απέναντι σε κατακτητές, καταστάσεις, δύσκολες καιρούς για τον τόπο μας. Εύχομαι η ιστορική μνήμη όλων μας να οδηγήσει στην κοινή πορεία του λαού μας για μια καλύτερη Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε όλους. Διπλή εορτή, θρησκευτική και εθνική εορτή. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Η σημερινή μέρα μας θυμίζει το εκκλησικό των Ελλήνων του 1821 για την απελευθέρωση της πατρίδας. Αν χρειαστεί, αυτό πρέπει να το κάνουν και οι επόμενες γενναίες. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Τι να πω, θα επαναλάβω το λόγο του Κωστή Παλαμά σε όλους μας. Ένα λόγο έχω να πω, δεν έχω άλλο κανένα. Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21. Η έντονη βροχόπτωση δεν επέτρεψε να πραγματοποιηθεί η παρέλαση για την 25η Μαρτίου στο Άργος και μετά τη δοξολογία και τις καταθέσεις στεφάνων εγκαινιάστηκε η έκθεση Μορφές του 21 στο παλιό Δημαρχείο. Στην δοξολογία αλλά και τις καταθέσεις στεφάνων την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης. Η Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο υποστράτηγος Διακύρος Κυριακόπουλος Στρατήρος. Ο Πολυμενάρχης Ναυτίου. Υπηρεσίας Άργου. Oh!
Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, υγεία και ευημερία, και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι λόγω καιρικών συνθήκων η σημερινή παρέλαση ανεβλήθη. Από εμάς ήταν όλα έτοιμα για την διεξαγωγή της. Είχε παρέστη σήμερα στην δοξολογία στον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Αλλά παρόλα αυτά ανεβλήθη η παρέλαση λόγω καιρού. Δείτε σε λίγο. Μέχρι τα ξημερώματα συνέρεαν οι πιστοί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού έως και την Παρασκευή. Ολοκληρώνει την επεξεργασία της λίστας στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρά τη δυνατή βροχή, η παρέλαση για την επέτειο της Εθνικής Παλιγενεσίας πραγματοποιήθηκε κανονικά στην Κόρινθο και μάλιστα παρέλασαν και τα παιδιά των παιδικών σταθμών. Ο κόσμος με τις ομπρέλες στα χέρια καταχειροκρότησε τους παρελάβνοντες. Είμαστε ήρωες του 21. Παρότι είχε πάρα πολύ βροχή, ιδιαίτερα την ώρα της παρέλασης είχε πάρα πολύ βροχή, δεν παρελάσανε μόνο τα στρατεύματα, δεν παρελάσανε μόνο τα λύκεια και τα γυμνάσια, αλλά ακόμα και τα νήπια. Τα πολύ μικρούλια ήταν όλα με τις σημεούλες τους, βρεχόντουσαν, ενώ οι επίσημοι και ο κόσμος με τις ομπρέλες, πάρα πολύ κόσμος, ειλικρινά δεν το περίμενα Κατερίνα, κάτω από τη βροχή να χειροκροτήσει τα παιδιά του, ακόμα και τα μωρά αυτά των 3, των 4 και των 5 χρόνων παρέλασαν κανονικά. Ωραία. Αυτό είναι ένα όμορφο μήνυμα, ένα σωστό μήνυμα θα λέγαμε. Χωρίς οδοφράγματα αστυνομίας, ελεύθερα ο κόσμος, μπορούσε και έμπαινε και έβγαινε, χωρίς ότι βλέπαμε τα τελευταία χρόνια που δεν καταλαβαίναμε το λόγο, αν θα πηγαίνανε οι γονείς να δίνουν τα παιδιά τους ή το αντίστροφο. Αυτό έγινε παντού. Όπου υπήρξαν παρελάσεις, δεν είχαμε κυκλειδώματα. Κάτω από συνεχή βροχή, πραγματοποιήθηκε η παρέλαση της 25ης Μαρτίου με πλήθος κόσμου κάτω από τις ομπρέλες και δίχως τα οδοφράγματα της αστυνομίας που υπήρχαν τόσα χρόνια, χειροκρότησαν θερμά τη νέα γενιά της Κορίνθου. Δηλώσεις για τη σημερινή επέτειο έκαναν ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς, οι βουλευτές Φάνης Κουρεμπές και Χρήστος Δήμας, καθώς και ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός. Τότε ο λαός μας με αυταπάρνηση και χωρίς τα μέσα υπερασπίστηκε με ενότητα τις αξίες της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας, μπαίνοντας στην πρωτοπορία των αγώνων των ευρωπαϊκών λαών απέναντι στην τυραννία. Ο λαός μας έχει αποδείξει μέσα στην ιστορία του ότι αυτές τις αξίες ξέρει και μπορεί να τις υπερασπίζεται. Με αυτές τις αξίες πορεύτηκε, αυτές τις αξίες θα υπερασπιστεί και θα υπερασπίζεται και τώρα και στο μέλλον, για το οποίο μέλλον είμαστε όλοι πολύ πιο αισιόδοξοι. Ήταν ένα μήνυμα ενότητας, ένα μήνυμα αξιοσύνης, ένα μήνυμα αισιοδοξίας η σημερινή μέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Κύριε Υπουργέ, μια δήλωση για την παρέλαση χωρίς κάγκελα. Νομίζω ότι αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία θα τα θυμόμαστε με πίκρα, αλλά δεν θα τα ξαναδούμε. Νομίζω ότι η σημερινή ημέρα, εγώ θα ξεκινήσω με κάτι που είπε ο Υπουργός Παιδείας, εμείς ο λαός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο λαός που πάλεψε για την ανεξαρτησία, δηλαδή πολίτες που έγιναν λαός, κατέφεραν να έχουμε ανεξαρτησία σήμερα ως χώρα. Αυτό πρέπει πάντα να είναι επίκαιρο, ακριβώς γιατί όταν ξαναχρειάζεται θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να παλεύουμε για την ανεξαρτησία της χώρας μας.
Μια τέτοια μέρα λοιπόν, αυτό μας θυμίζει ότι πρέπει να είμαστε συνέχεια, να παλεύουμε για εθνική κυριαρχία, λαϊκή κυριαρχία, για δημοκρατία στη χώρα μας. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους και από μένα. Το μήνυμα των εθνικών επαιτίων είναι ότι ο ελληνικός λαός στην διάρκεια και στην πορεία της ιστορίας έχει πάρα πολλές στιγμές όπου έχει μεγαλουργήσει. Θα πρέπει με την ευκαιρία των εθνικών επαιτίων να επικαιροποιούμε το μήνυμα. Τώρα βρισκόμαστε σε μια εξίσου δύσκολη φάση όπου με ομοψυχία, με λαϊκή ενότητα, με πολιτική ενότητα θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε την κοινωνία και τον ελληνικό λαό, τη δημοκρατία, την αξιοπρέπεια όλου του κόσμου. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους. Λοιπόν, χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα. Ήταν μια πολύ ωραία παρέλαση με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το μήνυμα της 25ης Μαρτίου είναι ότι όταν οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι, έχουμε τη δυνατότητα, ακόμα και σε πολύ δύσκολες εποχές, να καταφέρνουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια δεν είμαστε όσο ενωμένοι όσο θα έπρεπε ως πολίτες. Εγώ θα βάλω και το πολιτικό σκέλος και τα πολιτικά κόμματα, και φυσικά έχουν ευθύνη όλα τα πολιτικά κόμματα, αλλά έχει φτάσει η στιγμή όπου δεν πρέπει ούτε να είμαστε διχασμένοι, ούτε και να μην είμαστε ενωμένοι. Έχει φτάσει η στιγμή όπου πρέπει όλοι να είμαστε μία γροθιά και να προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα τα οποία είναι κοινά, δεν είναι ούτε κόκκινα, ούτε μπλε, ούτε πράσινα. Χρόνια πολλά και να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι μια μέρα μνήμης και τιμής και πρέπει όλοι μας να αναλογιστούμε τις θυσίες των Ελλήνων. Τις θυσίες που έχουν κάνει και σήμερα οι Έλληνες, και πάνω απ' όλα χρειάζεται εθνική συνεννόηση και συνεργασία ώστε οι θυσίες των Ελλήνων να μην πάνε χαμένες. Χρόνια πολλά. Διαχρονικά πάλεψε και παλεύει για εθνική ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτήν την εποχή ο αγώνας είναι διαφορετικός. Υπάρχει ένας αγώνας που και αυτός έχει στόχευση την εθνική μας ανεξαρτησία, ένας αγώνας για να στηθούμε για άλλη μια φορά στα πόδια μας, να ξεπεράσουμε την κρίση την οικονομική, και αυτό θα γίνει για άλλη μια φορά όπως έγινε και κατά το παρελθόν με ενότητα. Με ενότητα όλων των Ελλήνων. Ο καθένας εκεί που έχει ταχθεί. Από τον απλό εργαζόμενο μέχρι την πολιτική μας ηγεσία. Ένας αγώνας που πρέπει να δοθεί για άλλη μια φορά και είμαι σίγουρος ότι θα είναι νικηφόρος. Θα είναι νικηφόρος γιατί αυτή η ενότητα τη βλέπουμε πάντα σε εθνικές γιορτές. Την είδαμε και σήμερα, εδώ όλοι οι Κορίνθιοι και όλες οι Κορίνθιες ήρθαν να χειροκροτήσουν τα παιδιά που σε δύσκολες συνθήκες παρέλασαν. Κάποιοι δεν ήθελαν να παρελάσουν. Εγώ είδα όμως χαμογελαστά πρόσωπα μέσα στη βροχή. Αυτό σημαίνει ότι από τα παιδιά μέχρι τους γονείς, όλους εμάς τους Έλληνες, είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε για άλλη μια φορά μια μάχη, και αυτή η μάχη, επειδή θα δοθεί για άλλη μια φορά με ενότητα, παρόλο κάποιες φωνές που ακούγονται, θα είναι μια μάχη που θα είναι και αυτή νικηφόρα. Διπλή γιορτή σήμερα, η θρησκευτική εορτή ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η εθνική εορτή που μας θυμίζει την Επανάσταση του 1821, από όπου ξεκίνησε και η απελευθέρωση της χώρας μας. Νομίζω ότι είναι ο συμβολισμός ισχυρός, διότι όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι, με πίστη, με συνεργασία ο ένας με τον άλλον, μπορούν να μεγαλουργήσουν. Αυτό που έγινε το 1821 είναι ένα φωτεινό παράδειγμα. Μπορούμε και σήμερα, επειδή έχουμε σημαντικές οικονομικές δυσκολίες, όλοι μας να αλλάξουμε, να συνεργαστούμε και να αλλάξουμε τη χώρα προς το καλύτερο. Να δημιουργήσουμε μια δυναμική χώρα με αλληλεγγύη, με συνεργασία του ενός με τον άλλου, και να έχουμε την επόμενη περίοδο, τα επόμενα χρόνια, δυναμική ανάπτυξη. Νομίζω ότι έχουμε όλες τις προϋποθέσεις και κυρίως εκείνο που έχουμε είναι το απόθεμα, την ψυχική δύναμη. Την ίδια ψυχική δύναμη που δείξανε οι πρόγονοί μας, αν δείξουμε και εμείς σήμερα, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, αλλά θα τα καταφέρουμε. Επίσημη δοξολογία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στη Μητρόπολη της Κορίνθου Απόστολο Παύλο με την παρουσία θρησκευτικής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του νομού. Μετά το τέλος της δοξολογίας, ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στο ιερό των Πεσόντων από τους θεσμικούς παράγοντες και μαζικούς φορείς του νομού. Yeah.
σαρκωθήνε κατά δεξάντος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμόου, υπερμάχους στρατηγού του γένους ημών, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, εις τον Ευαγγελισμόν εορτάζομαι, του Αγίου Εντόξου Πρωτοκορυφαίου Αποστόλου των Εθνών, ουρανοβάμονος Παύλου, αναβλήθηκε λόγω έντονης βροχόπτωσης και στη Σπάρτη παρέλαση και παραδοσιακή χορή των σχολείων εν ώψη του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. Καταθέσεις στεφάνων έγιναν στο κενοτάφιο του Λεωνίδα στη Σπάρτη από τις αρχές της Λακωνίας, ενώ στη συνέχεια έγινε η καθιερωμένη δεξίωση στο Δημαρχικό Μέγαρο από τον Δήμαρχο Σπάρτης Ευάγγελο Βαλιώτη. Όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται πληθύνε και συγχωρηθήνε τα στιχά σου των βούλων σου. Θεός κατά το μέγα ελέος, Θεόμεθας επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Των πνευμάτων και πάση αρχός, των θάνων καταπατήσας, των δε διάβολο καταργήσας, και το πρώτο παραδείγματος έχουμε ένα πέρα, πάσα ότι μπήκε σε νερμό, σαν αμάρτημα του παραστών, βραχθέν λόγω έργο η διανία, σαν αφός και του άνθρωπος Θεός συγχώρησε, ότι ούτε έχει άνθρωπος οζήσει και θα αμαρτήσει. Κύριος Παναγιώτης Νικολούδης, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Καταθέτει στεφάνι ο βουλευτής Λακωνίας, κύριος Σταύρος Αραγωβίτης, ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων. Κατά
καταθέτει στεφάνι ο ανώτερος διοικητής Φρουράς Λακωνίας, ταξίαρχος, κύριος Δημήτριος Μακρής. Καταθέτει στεφάνι η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, κυρία Δαμαντία Τζανετέα. Καταθέτει στεφάνι ο Δήμαρχος Σπάρτης, κύριος Ευάγγελος Παλιώτης. Καταθέτει στεφάνι ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Λακωνίας, κύριος Θαράλαμος Φούρος. Καταθέτει στεφάνι ο Διευθυντής Αστυνομίας Λακωνίας, κύριος Σταύρος Τουβεξής. Καταθέτει στεφάνι ως εκπρόσωπος των πυροσβεστικών υπηρεσιών Λακωνίας, πυραγός, κύριος Χρήστος Νικολέτος. Καταθέτει στεφάνι ως εκπρόσωπος των λιμενικών αρχών Λακωνίας, ο σημαιοφόρος κύριος Παναγιώτης Μαρινόπουλος. Καταθέτει στεφάνι ο κύριος Νικόλαος Ανδρεάκος, εκ μέρους του Συνδέσμου Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, νόμου Λακωνίας. Καταθέτει στεφάνι ο πρόεδρος Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών νόμου Λακωνίας, κύριος Δημήτριος Μιχαλάκος. Καταθέτει στεφάνι ο Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Πολεμιστών Κύπρου, κύριος Παναγιώτης Βλίκας. Τήρηση ενός λεπτού σιγής προς τιμή και μνήμη των ενδόξων νεκρών. Χωρίς από την τάξη του σπαθιού την τραπερή. Σε γνωρίζω από την τάξη μου παιδιά με τα κοινή. Απ' τα κόκκαλα περβαίνει τον Ελλήνο τα γελιά και σαν πρώτα αγροπέρι και ροκέρε παιδιά. Το θερμό χειροκρότημα του κόσμου απέσπασαν οι μαθητές του πρώτου Γενικού Λυκείου της Καλαμάτας, οι οποίοι στέλνοντας σαφές μήνυμα κατά του μπούλινγκ και τιμώντας τη μνήμη του 20χρονου φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη, παρέλασαν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια.
ακυρώθηκε εξαιτίας της βροχής η παρέλαση στην έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη, καθώς και η προγραμματισμένη διαμαρτυρία των πολιτών για τα σκουπίδια. Μάλιστα, ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης άλλαξε την προγραμματισμένη εκπροσώπηση της κυβέρνησης στην Τρίπολη και βρέθηκε στο Άργος. Στην Τρίπολη δεν έγινε παρέλαση γιατί είχαμε βροχή, κάτι που περιμέναμε από χθες κιόλας να γίνει. Εκτός από ότι η Τρίπολη η παρέλαση δεν έγινε ούτε στο Λεωνίδιο, για τον ίδιο λόγο έβρεχε και μάλιστα ακυρώθηκε και η επίσκεψη του κύριου Πανούση, καθώς και η προγραμματισμένη διαμαρτυρία που είχαν προγραμματίσει κάτοικοι της Τρίπολης να γίνει για τα σκουπίδια στο πλαίσιο της παρέλασης. Ούτε διαμαρτυρία λοιπόν, ούτε παρέλαση. Ούτε διαμαρτυρία, ούτε παρέλαση, μόνο βροχή. Στο θέμα των σκουπιδιών έχουμε κάποια εξέλιξη? Κάποια εξέλιξη δεν υπάρχει ακόμα, πέρα από το ότι η τελευταία ανακοίνωση από πλευράς του Δήμου είναι ότι τα σκουπίδια θα πάνε λίγο πιο πάνω από τον Άγιο Βλάση, μεταξύ Τρίπολης και Λίμνας, σε έναν ιδιωτικό χώρο. Θερμό μήνυμα στήριξης της Ελλάδας και του λαού της στέλνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα με την ευκαιρία της 25ης Μαρτίου. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι σήμερα, καθώς η Ελλάδα εργάζεται να τεθούν οι βάσεις για μακροπρόθεσμη ευημερία, το έθνος μας συνεχίζει να υποστηρίζει τη φίλη και σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ και να βοηθήσει τον ελληνικό λαό να φτάσει σε ένα μέλλον που τόσοι πολλοί αναζητούν. Ένα μέλλον που όλοι, γυναίκες και άνδρες, είναι ελεύθεροι να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Στην καθιερωμένη ετήσια διακήρυξή του για την εθνική επέτειο του ελληνισμού, ο πρόεδρος Ομπάμα εξάρτησε τις σταθερές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας ότι ως Αμερικανοί και Έλληνες είμαστε κληρονόμοι μιας μακράς κληρονομιάς σκληρών αγώνων για την ελευθερία και δικαιοσύνη, αξίες που οφείλουμε όχι μόνο να διαφυλάξουμε, αλλά να εξυγχρονίσουμε και να ανανεώσουμε στη δική μας εποχή. Ακολουθεί το πλήρως κείμενο της φετινής διακήρυξης του Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Από την αυγή του έθνους μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μοιράζονται ένα δεσμό που σφυρλατήθηκε μέσα από κοινό αγώνα και βαθιά ριζωμένο σε αμοιβαίες πεπιθήσεις. Οι ελληνικές αρχές καθοδήγησαν τους ιδρυτές του έθνους μας να ανακηρύξουν την Αμερικανική Ανεξαρτησία και σχεδόν μισό αιώνα μετά οι Έλληνες επαναστάτες πάλεψαν για να αποτινάξουν το ζυγό μιας αυτοκρατορίας, ανανέωσαν το δόγμα που ενώνει τους ελεύθερους ανθρώπους παντού ότι οι απλοί πολίτες μπορούν να κυβερνούνται μόνοι τους. Σήμερα γιορτάζουμε το ελληνικό πνεύμα που ενέπνευσε τα δύο μεγάλα έθνη μας, που τα χωρίζει ένας ωκεανός, αλλά συνδέονται με ένα κοινό πεπρωμένο γραμμένο όχι για εμάς, αλλά από εμάς. Ήταν το δημοκρατικό παράδειγμα της αρχαίας Ελλάδας, από το οποίο η γενιά ιδρυτών της Αμερικής άντλησε δύναμη. Στις πρώτες μέρες του έθνους μας, αναζητήσαμε σοφία από την ελληνική ιστορία και φιλοσοφία και βρήκαμε ελπίδα μέσα από τις σελίδες των διαχρονικών ελληνικών κειμένων. Λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα της ελληνικής ιστορίας, θαραλέοι πατριώτες ανέλαβαν ένα τολμηρό εγχείρημα, εξασφαλίζοντας τις ευλογίες της ελευθερίας και θέτοντας τα θεμέλια της προόδου και περισσότερο από δύο αιώνες. Αλλά ακόμα και στο λίκνο της δημοκρατίας η υπόσχεση της ελευθερίας δεν ήταν προδιαγεγραμμένη. Περισσότερα από 2.000 χρόνια μετά, οι αξίες της αυτοδιάθεσης βρήκαν πρώτους εκφραστές. Μια μικρή ομάδα ελληνικών πόλεων κρατών, οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν κατά της τυραννίας και θυσιάστηκαν για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην πατρίδα της. Συνάντησαν βάναυση ταλαιπωρία, με άθραυστο χαρακτήρα, αντρώνταν σε έμπνευση από την Επανάσταση της Αμερικής και ποτέ δεν έχασαν την πίστη στα ιδανικά που πάντα η Ελλάδα αντιπροσώπευε. Ως Αμερικανοί και Έλληνες είμαστε κληρονόμοι μιας μακράς κληρονομιάς σκληρών αγώνων για ελευθερία και δικαιοσύνη, αξίες που οφείλουμε όχι μόνο να διαφυλάξουμε, αλλά να εξυγχρονίσουμε και να ανανεώσουμε στη δική μας εποχή. Γενιές Ελληνοαμερικανών έχουν εμπλουτίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και ενίσχυσαν τις κοινότητές μας. Η κληρονομιά και ο ζωντανός πολιτισμός που αντικατοπτρίζονται στην ιστορία των επιτευγμάτων και του διαρκούς αγώνα μας. Οι φωνές τους ανήκουν στη χοροδία των πολιτών που έχουν οδηγήσει τη χώρα αυτή απαράγκλητα προς τα εμπρός. Σήμερα, καθώς η Ελλάδα εργάζεται να τεθούν οι βάσεις για μακροπρόθεσμη ευημερία, το έθνος μας συνεχίζει να υποστηρίζει τη φυλή και σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ για να βοηθήσει τον ελληνικό λαό να φτάσει σε ένα μέλλον που τόσοι πολλοί αναζητούν. Ένα μέλλον όπου όλοι οι γυναίκες και άνδρες είναι ελεύθεροι να ακολουθήσουν τα όνειρά τους, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά τους. Τώρα λοιπόν, ενώ ο Μπαράκ Ομπάμα, πρόεδρος των ΗΠΑ, δυνάμει της εξουσίας που έχει ανατεθεί σε μένα από το Σύνταγμα και τους νόμους των ΗΠΑ, με το παρόν έγγραφο ανακηρύσω την 25η Μαρτίου του 2015 ως ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας, εθνική ημέρα εορτασμού της ελληνικής και της αμερικανικής δημοκρατίας. Καλώ τον λαό των ΗΠΑ να τιμήσει την ημέρα αυτή με κατάλληλες τελετές και δραστηριότητες.
Συνέντευξη τύπου με αντικείμενο την ασφάλεια των πολιτών και την πολιτική της νέας κυβέρνησης. Το καυτό αυτό θέμα παραχώρησε στο Δημαρχείο του Άργους ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης, ενώ αναφέρθηκε και στο σοβαρό θέμα των Ρωμά που απασχολεί και τον νομό Αργολίδας. Ο Δήμος Άργους Μεκινών του παρέδωσε αναμνηστικά από την πόλη του Άργους. Θέλω να καλωσορίσω σήμερα, μέρα της Εθνικής Παλιγενεσίας, τον Υπουργό κύριο Πανούση. Μας έκανε την ιδιαίτερη τιμή να βρίσκεται στην αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης, μιας και οι καταβολές οικογενειακές του, η καταγωγή του, είναι πέριξ της δικής μας περιοχής, Αρκαδία, Κορινθία. Οπότε ήρθε σήμερα λοιπόν να μπει μες στη μέση για να μην έχει κανένας πρόβλημα από τις δύο αυτές περιοχές. Θέλω να τον ευχαριστήσω λοιπόν για την εδώ παρουσία του. Βέβαια και όλο σήμερα δεν βοήθησε ιδιαίτερα για να δει πόσο ωραία παιδιά υπάρχουν σε αυτόν εδώ τον τόπο και πόσο λεβέντες και λεβέντισες. Αλλά είδε τις σημαίες μας στον Άγιο Ιωάννη και περίπου κατάλαβε ποια είναι η μαθητιώσα μας νεολαία. Θέλω να του δώσω λοιπόν για το γραφείο του το σήμα του Δήμου Άργους Μυκηνών, ένα ιδιαίτερα προσεγμένο σήμα που έχει από τη μια μεριά την πύλη των Λεόντων, το αρχαίο θέατρο, όπου ήταν πανεπιστήμιο για την παλιά εποχή, την αρχαία Ελλάδα, και ότι εδώ υπήρχαν άνθρωποι με μυαλό, σκέπτονταν και γεωμετρούσαν. Υπουργέ μου, αυτό ένα μικρό συμβολικό δωράκι για το γραφείο σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, και ένα μικρό σηματάκι, το οποίο είναι το ίδιο με το σήμα του Δήμου. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Δήμαρχο, την πόλη ολόκληρη. Είναι χαρά μου και τιμή μου που είμαι εδώ. Έχω ρίζες στην περιοχή. Έχω έρθει πολλές φορές και έχω κάνει διαλέξεις καθηγητής εδώ. Το έφερε, κύριε Δήμαρχε, η τύχη, η μοίρα, να ξαναβρεθούμε με άλλες ιδιότητες. Έχω πολλά σχέδια για την περιοχή και για το Άργος, διότι ήμουν και αντιπρόεδρος στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου και είχα οραματιστεί διάφορα πράγματα για το Άργος. Ο Υπουργός κ. Μανιάτης θα ξέρει τα πιο πολλά. Νομίζω ότι πέραν της ασφάλειας, που είναι η βασική αρμοδιότητά μας, μιλήσαμε με τον στρατηγό, τα είπαμε αυτά, και θα προσπαθήσουμε να αναδιοργανώσουμε τις υπηρεσίες και κυρίως να συμφιλειώσουμε την κοινωνία με την αστυνομία. Είναι η βασική αρχή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Όσον αφορά την πόλη σας, δεν μπορεί ένας λαός να ζήσει χωρίς ιστορία και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να σέβεται την ιστορία και την πορεία της. Το τι έχει συμβάλει η περιοχή στην αρχαιότητα αλλά και στο 1821 είναι γνωστό. Το τιμάμε και θα το τιμήσουμε με όλους τους τρόπους. Και πάλι ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Είστε καλά. Κύριε Υπουργέ, μιας και μιλάτε για το Δήμο Άργους Μυκηνών, μια εκδήλωση αφορά πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι άπτεται των αρμοδιοτήτων σας. Θέλω να μας πείτε τι μέτρα σκέφτεστε να πάρετε για αυτή τη μεγάλη παραβατικότητα που υπάρχει από συγκεκριμένα η ομάδα, ξέρουμε όλοι καλά ποιοι είναι, γιατί εδώ και χρόνια αυτό το πρόβλημα μεγαλώνει αντί να μικραίνει. Το γνωρίζω, συζητήσαμε προηγουμένως και με την ταξίαρχο και με τον στρατηγό. Δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και δεν φτάνει μόνο οι επιχειρήσεις να γίνονται. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει παντού. Προχθές μιλούσαμε με τον Δήμαρχο Αχαρνών, μιλήσαμε με τον Δήμαρχο Κορίνθου, το έχουμε παντού. Πρέπει να δούμε πώς, χωρίς να περάσουμε το όριο της φιλοξενίας, αν θέλετε, της ανοιχτής πόλης και των ανοιχτών συναισθημάτων, μην πάμε στο ρατσισμό, πώς θα δούμε από αυτές τις ομάδες ποιο κομμάτι είναι εγκληματικό και ποιο κομμάτι μπορεί να έχει κοινωνική ένταξη. Σύζησα και με την κυρία Δούρου, γιατί και εκεί υπάρχει πρόβλημα, στην περιφέρεια ευρύτερα. Άρα το ξέρω το θέμα, το ξέρω και ως επιστήμονας, το ξέρω και ως υπουργός. Μην μου ζητήσετε τώρα επιχειρησιακά μέτρα. Αλλά θα μπουν μπροστά ορισμένα μέτρα. Η ασφάλεια του πολίτη είναι προς όλες τις κατευθύνσεις, και προς τα πάνω και προς τα κάτω και προς το πλάι. Άρα και αυτό ξέρουμε τι θα κάνουμε ακριβώς. Πλήθος κόσμου συνέρεε στο ναό της Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου για να παρακολουθήσει τον μέγα πανηγυρικό εσπερινό και τη λιτάνευση της ιερής εικόνας χρωσταυτού στο δεσμιωτά του Μητροπολίτη Αργολίδας κ. Νεκταρίου. Ο πρώτος Αδάμ, η πρώτη Εύα, ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός, η δεύτερη Εύα, η Παναγία. Τι μας λέει το προβάδιο, ευσεύστη πάλι Αδάμ και Θεός επιθυμεί σας που γέμονε. Μέσα στο παράδεισο της τρυφής, ο Θεός τοποθέτησε τον άνθρωπο με ένα σκοπό, να ομοιωθούν τον Θεό, αυτό που λέμε τον καθομοίωση. Και θα πραγματοποιεί αυτό το σχέδιο του Θεού με το δικό του ναι, με τη συνεργασία του Θεού και του ανθρώπου.
Όμως, έρχεται ο διάβολος και του δείχνει ένα άλλο τρόπο. Ένα άλλο τρόπο, μακριά από τον Θεό, του δείχνει τον δρόμο του αυτοματισμού. Δεν χρειάζεται να αγωνιστείς, δεν χρειάζεται να ασκηθείς, ούτε να αγωνιστείς, δεν χρειάζεται συνεργασία του Θεού. Μπορείς να γίνεις μόνος ο Θεός. Και τότε εψέλθει ο Αδάμ, έφυγε από τον Θεό και Θεός ενθυμίσας που έπρεπε. Δεν έγινε Θεός. Χάλασε το σχέδιο του Θεού, παρασυρμένος από τη γυναίκα του, την Εύα. Εύα σημαίνει ζωή, όμως η πρώτη Εύα, αντί για τη ζωή, έφερε το θάνατο. Μακριά από τον άνθρωπος δεν μπορούσε να ζήσει. Και έτσι πήγε στη ζωή του ο θάνατος, η φθορά, η αρρώστια, ο πόνος. Και φεύγοντας από τον παράδεισο άνθρωπος, έζησε αυτόν τον πόνο και την τραγωδία. Και όπως λέει το Ευαγγέλιο, τα μάτια της Εύας γέμισαν δάκρυα. Και τα δάκρυα αυτά και τον πόνο και τον θάνατο τον κληρονόμησε σε όλους τους αδωγόνους της. Χρειάστηκαν χιλιάδες χρόνια για να τροποποιήσει ο Θεός το σχέδιό του και να δώσει μια δυνατότητα στον άνθρωπο να γίνει Θεός. Έτσι λοιπόν, άνθρωπος γίνεται Θεός. Είναι αθεό τον Αδάμ απεργάζεται. Δυσαρεστημένοι εμφανίζονται οι μικροπολιτές του Πανηγυριού της Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου, αφού ο βροχερός καιρός δεν τους επέτρεψε να πουλήσουν τα προϊόντα τους και τόνισαν ότι γενικότερα ο κλάδος τους περνάει δύσκολες μέρες. Με πώς πάει το Πανηγυρί καιρός? Για φυλακή είμαστε. Φυλακή και πιστικό είμαστε πολύ αναπνέων. Έχετε δίκιο. Η βροχή δεν σας έβαιτε, δεν φέρε καθόλου καλό. Και που αναπνέουμε πολύ είναι. Τα ίδια, τα ίδια. Καθόλου κόσμος από χθες. Κόσμο είχε, είχε βροχή. Ναι. Και δεν σταμάτησε μετά στους πάγους, έτσι. Πώς θα πληρώσετε όμως εσείς τώρα για αυτό το διήμερο? Να κατοστάρικο το μέτρο. Που σημαίνει? Που σημαίνει θα φύγουμε και χρεωμένοι. 10 μέτρα, ένα χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο και πήραμε και 2.000 στο εμπόρευμα. 3.000, από πού θα τα βγάλουμε? Πώς πάει εδώ πέρα, δύσκολος ο καιρός όπως βλέπω, αλλά... Χάλασε λίγο καιρός, αλλά εντάξει, να κάνουμε υπομονή. Πώς πήγε η χθεσινή μέρα και η προχθεσινή? Η χθεσινή μάλλον, γιατί η προχθεσινή πάλι μια από τα ίδια ήταν, οπότε... Χθες πήγαμε λίγο καλά. Κάτι καλύτερο έγινε, κάτι καλύτερο έγινε. Είχε πολύ κόσμο χθες πάντως εδώ. Πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Πουλήσατε, εντάξει, είστε ικανοποιημένοι? Εντάξει, δόξα τω Θεώ, τι να κάνουμε. Έχετε και καλές τιμές όπως βλέπω. Ναι, βέβαια, βέβαια. Από πού ήρθατε εσείς, από ποιο? Από Αθήνα ακόμα. Και θα μείνετε και σήμερα, μέχρι σήμερα είναι ή και αύριο? Είναι μέχρι και σήμερα. Καλημέρα. Τι γίνεται, πώς πάει? Τι δεν βλέπετε, πώς πάει? Βλέπουμε. Έχουμε τον καιρό. Θα δούμε, άμα κάνει μια κάδα σήμερα, πιστεύω να δουλέψουμε. Αν δεν κάνει. Χθες. Χθες καλούτσα. Καλά, καλά. Χθες ήταν μια καλή. Καλή, πολύ καλή. Καλή. Είχε πολύ κόσμο και ψώνισε. Είχε, ψώνισε ο κόσμος, αλλά σήμερα πιστεύω αν σταματήσει ο καιρός θα δουλέψουμε. Ηχηρό μήνυμα δόθηκε από τη βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας Μαρία Θελερίτη προς περιφερειάρχες και δημάρχους, αφού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο σχέδιο Καλλικράτης και την διενέργεια εκλογών νωρίτερα από τα 5 χρόνια. Είχαμε ακούσει και προεκλογικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόμενος ίσως να μειώσει τη φυτεία των δημάρχων και των περιφερειαρχών, αφού θα γίνουν θεσμικές, αλλά αυτοδιοικητικές και γεωγραφικές αλλαγές. Δηλαδή, δίνει τεράστιοι
με προβλήματα πολλά στον Καλλικράτη. Τα σχετικά, μάλιστα, κυρία Φεδερίτη, είπε ότι οι Δήμοι έχουν γίνει τελείως να δουλεύουν στο κέντρο, δηλαδή στην Κόρινθο, στο Άργο, στον Άφλιο, και τα χωριά γύρω-γύρω σε όλη την Ελλάδα έχουν εγκαταλειφθεί τελείως, γιατί τα περισσότερα έργα γίνονται για βιτρίνα να βλέπουν οι δημότες ότι πάνε όλα καλά, αλλά και πολλά άλλα προβλήματα, ιδιαίτερα γεωγραφικά, δήμοι ατελείωτα μεγάλη, δήμοι ατελείωτα να είναι από το βουνό μέχρι τη θάλασσα ή το αντίστροφο. Όλα αυτά λοιπόν μας είπε ότι θα αλλάξουν σύντομα με το νομοσχέδιο που θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, και μέχρι εκεί ήταν όλα καλά. Όταν όμως της έγινε η ερώτηση από συνάδελφο ότι είχαν ακουστεί προεκλογικά και κάποια για αλλαγές θητείας ή μειώσεις θητείας, το επιβεβαίωσε ότι μπορεί να έχουμε σύντομα επιλέξεις, είπε, σύντομα και εκλογές στις περιφέρειες και στους δήμους. Περιφερειακές εκλογές, έτσι, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Άρα λοιπόν αρχίζει να πέφτει κλάμα. Μάλιστα. Η πενταετία μήπως γίνει τριετία, γιατί κάτι τέτοιο είχαν υποθεί. Ναι, είχε ακουστεί αυτό. Ναι, ναι, προεκλογικά, θυμάσαι το ρόλο. Ναι. Ακούσει πολλές φορές. Μιλάγαμε για τριετία. Μεταξύ μας η πενταετία είναι υπερβολική. Είναι απίστευτα μεγάλος ο χρόνος των 5 χρόνων. Πάρα πολύ μεγάλος. Άρα να μην επαναπαύονται οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες, γιατί μπορεί να γίνουν εκλογές πολύ νωρίτερα. Ακριβώς όπως το λες. Μάλιστα. Όπως το ακούω, έτσι ακριβώς το είπε. Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα, για να λέει κάτι, ξέρει, ίσως είναι σε επιτροπές που φτιάχνουν το νομοσχέδιο για τον Καλλικράτη, ξέρει σίγουρα κάτι παραπάνω από εμάς. Σίγουρα. Φαντάζομαι ότι αν επιβεβαιωθεί η είδηση αυτή, οι δήμαρχοι, πολλοί δήμαρχοι και πάρα πολλοί περιφερειάρχες θα χάσουν τον ύπνο. Όλα τα φώτα σήμερα στρέφονται στο Euro Working Group, που συγκαλείται με τηλεδιάσκεψη. Το θέμα της ρευστότητας βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενώ δεν αποκλείεται σήμερα να παρουσιαστεί ένα προσχέδιο της λύσης των μεταρρυθμίσεων που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Το Μέγαρο Μαξίμου μαζί με το Οικονομικό Επιτελείο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας της λίστας, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη δημοσιονομική απόδοση των μέτρων. Μετά τις αποστάσεις που κράτησε η κυβέρνηση από την Άντια Βαλαβάνη σχετικά με το θέμα του ΦΠΑ και την αύξησή του στα κοσμοπολίτικα νησιά, το Οικονομικό Επιτελείο έχει ρίξει το βάρος, σύμφωνα με πληροφορίες, στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής από τη λαθρέα διακίνηση τσιγάρων, αλκοόλουχων ποτών και καυσίμων. Επίσης, το στόχαστρο έχει μπει αντιμετώπιση φοροδιαφυγής μέσω τριγωνικών ενδομηλικών συναλλαγών. Πληροφορίες της Αυγής αναφέρουν πως η κυβέρνηση θα περιέχει και εκτιμήσεις σχετικά με την απόδοση μέτρων, όπως είναι η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο σε 100 δόσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η λίστα που θα περιέχει και αποκρατικοποίησεις μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αντιδρώντας σε κάθε περίπτωση στο ξεπούλημα του δημοσίου πλούτου, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά από την κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί αισιοδοξία μετά την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Βερολίνο. Θετικά αξιολογούν το γεγονός ότι ο Γερούν Ντάισεμπλουμ ζήτησε από τον EFSF να εξετάσει με γοργούς ρυθμούς το ελληνικό αίτημα για επιστροφή των 1,2 δις ευρώ από τα κονδύλια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Από την κυβέρνηση σημειώνουν και την παρέμβαση του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Μάρτιν Σούλτς, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία για τη λύση του χρηματοδοτικού προβλήματος έως το τέλος της εβδομάδας. Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός κατά διαστήματα στη χώρα από σήμερα το πρωί και από τα δυτικά. Πιο αναλυτικά για σήμερα Τετάρτη, βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο μέχρι τις απογευματινές ώρες. Πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της ημέρας και μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες είναι πιθανό να σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την υπόλοιπη Στερεά και την Πελοπόννησο. Για αύριο Πέμπτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν κατά διαστήματα, κυρίως το απόγευμα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Την Παρασκευή ο καιρός θα γίνει σταδιακά άστατο, αλλά κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειώνονται κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου σε αυτές τις περιοχές είναι πιθανό να συνεχιστούν και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Εγκαινιάστηκε στο παλιό Δημαρχείο του Άργους η επαιτειακή έκθεση «Μορφές» του 1821 της Ελισάβετ Δήμα Πετροπούλου, η οποία θα λειτουργεί μέχρι και τις 3 Απριλίου. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος της πόλης με τον αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη έκαναν τα αποκαλυπτήρια της προσωπογραφίας του ευεργέτη του Άργους, Δημήτρη Τσόκρη. Σήμερα η μέρα γιορτίζει για την πατρίδα και το έθνος μας. Μέσα από αυτή τη δουλειά, την τελευταία μου δουλειά, η δικαστική δουλειά, μορφές του 1821, θέλησα να τιμήσω αυτούς που πρωτοστάτησαν στην Επανάσταση του 1821, αυτές τις εξέχουσες προσωπικότητες που με την γενναιότητα, την ανδρεία, την παλικαριά και την αυτοθυσία τους ακόμα μας κατέστησαν ελεύθερους από το τουρκικό ζυγό των 400 χρόνων. Λοιπόν, ας τους θυμηθούμε και ας δούμε τις καταβάλει η λύθη που τεχνιέντος μας επιβάλλεται στα πλαίσια και στο βωμό της παγκοσμιοποίησης.
Ας τους μιμηθούμε, ας παραδειγματιστούμε μέσα σε αυτούς. Η ιστορία μας είναι το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Προσκαλώ όλο τον κόσμο, η είσοδος είναι ελεύθερη, τα σχολεία, πολύ περισσότερο τα νέα παιδιά που είναι η συνέχεια της φυλής μας και του γένους μας. Ευχαριστώ θερμά όσους παρευρίσκονται σήμερα και τιμούν τα εγκαίνια της έκθεσής μου. Όπως επίσης ευχαριστώ τον Δήμο Άργους Μυκηνών, τον Δήμαρχο κύριο Δημήτριο Καμπόσο, τον Πρόεδρο της ΚΕΔΑΜ κύριο Νικόλαο Γκαβούνο και τον Πρόεδρο της Τοπικής Ενότητας κύριο Δημήτριο Καριάμι. Και ευχαριστώ όλο τον κόσμο που βρίσκεται εδώ σήμερα και τιμάμε την παρουσία του, την εκδήλωσή μου αυτή, την έκθεσή μου αυτή. Ένας τόπος λαμπρύνεται περισσότερο όταν σε αυτόν δραστηριοποιούνται δημότες με ευαισθησίες που παράγουν πολιτισμό. Το Άργο σιγά σιγά βρίσκει την περπατησιά του, αρχίζει να αναδεικνύει τέτοιες μορφές, οι οποίες και στα εικαστικά, αλλά και στα υπόλοιπα, όπως είναι η φιλολογία και οι διάφορες άλλες επιστήμες που παράγουν πολιτισμό, βγαίνει και αναδεικνύει τους ανθρώπους. Σαφώς και στο παρελθόν θα υπήρχαν τέτοιοι, αλλά πιθανόν, επειδή κανένας δεν ασχολήθηκε μαζί τους, ενδεχομένως αυτοί που μ' ακούνε σήμερα να λένε το ίδιο πράγμα, ότι δεν βγήκαν ποτέ στην επιφάνεια. Το παλιό Δημαρχείο, ο χώρος του παλιού Δημαρχείου, ένας χώρος που φιλοξενούνται εκθέσεις, σε έναν πραγματικά όμορφο χώρο διαμορφωμένο, όπου μπορούν να περάσουν δίπλα από την πλατεία άνθρωποι και να δουν έργα τέχνης όπως είναι γλυπτική ή ζωγραφική. Η κυρία Δήμα Πετροπούλου, τοπική σύμβουλος στη Δημοτική Ενότητα Άργους, όχι επειδή ήταν μέλος της παράταξής μας, αλλά γιατί πραγματικά αυτό που βλέπετε κι εσείς, η δουλειά της είναι εξαιρετική, και βεβαίως εγώ θέλω να τη συγχαρώ για το έργο της και παράλληλα να την ευχαριστήσω ταυτόχρονα, γιατί όλα αυτά τα έργα που με κόπο, με ιδιαίτερο ζήλο και με αγάπη τα έχει κάνει, θα τα δώσει στο Δήμο για να κοσμήσουν δημοτικά κτίρια. Οι άνθρωποι φεύγουν από αυτή τη ζωή, έρχονται κάποιοι άλλοι, και αυτή η σκυτάλη πρέπει να πηγαίνει από χέρι σε χέρι. Μορφές του αγώνα του 21, ηρωικές μορφές, άνθρωποι που σήκωσαν το ανάστημά τους για να μας κάνουν εμάς υπερήφανους και ελεύθερους, για να μας δώσουν πατρίδα, είναι εκείνοι οι οποίοι θα κοσμούν τα δημοτικά κτίρια και θα τα βλέπουν εκείνοι που θα έρχονται. Πραγματικά λοιπόν στην ιστορία μια θέση δικαίως και επάξια θα έχει η Ελισάβετ, όπως υπογράφει τα έργα της, και εγώ διαστόματος των δημοτών που δέχεται αυτό το δώρο την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Θα έλεγα ότι πολλά από αυτά, και αφού μας βοηθήσει ο Θεός να το κάνουμε πράξη, το κτίριο του Τσόκρη, του οπλαρχηγού της Επανάστασης, το οποίο αγοράσαμε πέρυσι, σκεπτόμαστε να το κάνουμε ένα λαογραφικό μουσείο, μουσείο του αγώνα του 21, και πολλά από αυτά τα έργα θα κοσμούν τους τοίχους του σπιτιού του οπλαρχηγού, μαζί με τη στολή του, τα άρματά του και όλα εκείνα τα οποία σε λίγες μέρες θα παραλάβουμε, γιατί τα έχουμε δώσει για συντήρηση, παύλα επιδιόρθωση. Κυρία Ελισάβετ Δήμα Πετροπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια και διαστόματος όλων των Αργίων για αυτή τη μεγάλη προσφορά που μας κάνετε, αυτή την ιδιαίτερη τιμή να μας οδηγείτε μέσα από τα πινέλα και τις μπογιές σας σε όλες αυτές εδώ τις μορφές και να μας θυμίζετε ότι αν δεν υπήρχαν εκείνοι, εμείς σήμερα δεν θα ήμασταν στη μορφή που είμαστε. Και εγώ με τη σειρά μου ευχαριστώ και νιώθω πάρα πολύ συγκινημένη που κι εγώ μέσα από το εικαστικό μου, μέσα από το πινέλο μου, έδωσα μορφή, σάρκα, οστά, αν θέλετε, σε αυτά τα πρόσωπα που τίμησαν τη χώρα μας και δοξάστηκαν και γράφτηκαν με χρυσά γράμματα τα ονόματά τους στην ιστορία της πατρίδας μας. Και είναι τιμή και χαρά μου που ο Δήμος Άργους Μυκηνών και ο Δήμαρχος Δημήτριος Καμπόσος δέχεται την προσφορά μου αυτή και νιώθω μεγάλη περηφάνεια γι' αυτό. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά όλο τον Δήμο Άργους Μυκηνών. Ευχαριστώ. Η Ελισάβετ μου είπε, Δήμαρχε, έχω μια έκπληξη. Μια μεγάλη και σημαντική προσωπικότητα, η οποία πραγματικά έχει δώσει αρκετό μπόι στον τόπο μας, είναι εκείνη η προσωπικότητα την οποία θα ήθελα εσείς να αποκαλύψετε. Βέβαια, η απορία μου ήταν μεγάλη
Και προσπαθούσα μέσα σε όλες αυτές τις προσωπικότητες που σκεπτόμουν να δω θα είναι άραγε του Τσόκρη. Και μου είπε ναι, είναι του Δημήτρη Τσόκρη του οπλαρχηγού και νομίζω ότι σε περίοπτη θέση στο σπίτι του όταν πραγματικά μας αξιώσει ο Θεός και έχουμε την οικονομική δύναμη, γιατί τα οικονομικά των Δήμων δεν είναι κατά 60% λιγότερα και δράτω με τις ευκαιρίες να το ακούσουν όλοι. Τα οικονομικά των Δήμων έχουν μειωθεί 90% και παλεύουμε αυτή τη στιγμή με ξύλινα σπαθιά όταν τα προβλήματα της κοινωνίας είναι απέναντί μας πολυβόλα. Εγώ λοιπόν θα παρουσιάσω σε όλο τον κόσμο, πιάστε και εσείς από την άλλη μεριά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ θερμά. Και την ιστορία την γράφουν γεγονότα. Οι άνθρωποι απλά είναι εκεί. Ελληνικές εταιρείες επιτυπιών χωρίς ελληνικά προϊόντα. Έπιπλα με κρυφές χρεώσεις. Κρεβατοκάμαρες χωρίς στρώματα. Όχι σε μας. Έπιπλα Τινιακός. Είμαστε η μόνη εταιρεία που οι τιμές είναι τελικές. Σύνθετο από 290 ευρώ. Σαλόνι από 590. Σετ κρεβατοκάμαρα με στρώμα από 545 ευρώ. Μεταφορά τοποθέτηση δωρεάν και στην επαρχία. Έπιπλα Τινιακός. Ηλιούπολη, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Νίκαια, τώρα και Θηγών 501 ήλιο. Και στο tiniakos.gr. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Ηλεκτρονέτ Μαντάς, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς, σχέση εμπιστοσύνης. Μας ενώνει η καθημερινή προσπάθεια να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μας ενώνει η ίδια υπερηφάνεια για ό,τι ελληνικό. Μας ενώνουν οι ίδιες χαρές, τα ίδια χρώματα. Μας ενώνει και κάτι ακόμα. Μία ομάδα. Η δική σας ομάδα. Είμαστε από τον ίδιο τόπο. Μας ξέρετε με το όνομά μας. Τώρα θα μας μάθετε σαν την καλύτερη ομάδα. Ελωμάς. Η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ.
Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφός με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ισχυρή ως πολύ ισχυρή και τοπικά στα πελάγη θυελλώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 6 έως 10 βαθμούς, στα δυτικά από 10 έως 14, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 10 έως 15 και στα νησιά από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Και την Πελοπόννησο προβλέπονται νεφός με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ισχυρή έως πολύ ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας αλλά και ζωντανά το πρόγραμμα της DR Τηλεόρασης μπορείτε να το παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Μείνετε κοντά μας. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή Ταξίδι προσκεκλημένος του Γιάννη Στάικου, ο ιστορικός Παναγιώτης Προσφαλιάρης. Σας ευχαριστούμε που και απόψε μείνετε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.